Δραματικές διαστάσεις λαμβάνουν τα κοινωνικά δράματα στο νησί μας, καθώς το ίδιο το κράτος πρόνοιας σηκώνει τα χέρια ψηλά σε περιπτώσεις πολιτών που φιλοξενούνται ακόμη σε κλίνες νοσοκομείων μετά την αποθεραπεία τους. Και όμως αυτή είναι η πραγματικότητα το 2021. Για 318 ημέρες, 68χρονος φιλοξενείται σε κλινική στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Καλά ακούσατε! Σε λίγες εβδομάδες, ο 68χρονος θα συμπληρώσει έναν ολόκληρο χρόνο φιλοξενία στο νοσοκομείο και στη νέα πτέρυγα της παθολογικής κλινικής. Επί 318 ημέρες φιλοξενείται 68χρονος στην νευρολογική κλινική του νοσοκομείου, καθώς εδώ και έναν χρόνο δεν μπορεί να βρεθεί λύση για τη φιλοξενία του σε δομή, με την κοινωνική υπηρεσία να σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ο ίδιος εισήχθη στο Βενιζέλιο στις 14 Σεπτεμβρίου του 2020. Εξιτήριο δεν έλαβε, καθώς ο άνθρωπος αδυνατεί να ζήσει μόνος του, ενώ μετά την αποθεραπεία του στην νευρολογική κλινική δεν είναι σε θέση να περπατήσει χωρίς βοήθεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 68χρονος είναι ανασφάλιστος, ενώ συγγενικό του πρόσωπο δηλώνει αδυναμία φροντίδας και φιλοξενίας. Για το κοινωνικό αυτό ζήτημα, το προνοιακό κράτος δεν έχει δείξει το ανθρώπινό του πρόσωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, κ. Θωμάς Μαρής, απέστειλε επιστολές προς τη διοίκηση και προς την κοινωνική υπηρεσία, γνωστοποιώντας το πρόβλημα και τις πτυχές της απίστευτης ταλαιπωρίας του 68χρονου με στόχο την εξεύρεση λύσης. Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας απέστειλε έγγραφο προς το παράρτημα αμαία Λασιθίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να εξεταστεί δυνατότητα φιλοξενίας του. Όμως, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αδειάσει κρεβάτι στη συγκεκριμένη δομή, η οποία φιλοξενεί συνολικά 80 ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις, αναπηρίες και όχι μόνο. Σε επικοινωνία που είχαμε με την κυρία Παιδιώτη, υπεύθυνη της κοινωνικής υπηρεσίας στην επίμαχη δομή στον Άγιο Νικόλαο, μας έκανε σαφές ότι δεν υπάρχουν άδεια κρεβάτια, ενώ την ίδια ώρα εκκρεμούν 30 αιτήματα φιλοξενίας ανθρώπων που έχουν ανάγκη εδώ και αρκετούς μήνες. Ωστόσο, όπως μας επισήμανε, θα δοθεί προτεραιότητα στην περίπτωση του 68χρονου, ο οποίος θα φιλοξενηθεί ως άστεγος στη δομή, η οποία καλύπτει όχι μόνο τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, αλλά όλο το νησί. Μέχρι ότου αδειάσει κρεβάτι, ο 68χρονος θα φιλοξενείται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και θα ανεβαίνει το δικό του Γολγοθά, καθώς, όπως φαίνεται, με τον πιο ξεκάθαρο και δυσάρεστο τρόπο, το κράτος Πρόνοιας αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες, ακόμη και αν πρόκειται για πολύ ευαίσθητες περιπτώσεις όπως αυτή του 68χρονου Γιώργου.